Πριν κλείσουμε, Όλγα, θέλω να σου πω ότι στην ομιλία του κ. Παπανδρέου είχαμε και ένταση. Υπήρχαν γύρω στους 20 φοιτητές μέσα στην αίθουσα εκεί που μιλούσε ο κ. Παπανδρέου και για δύο φορές προσπάθησαν να σηκώσουν πανό, φωνάζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, κατά του ΠΑΣΟΚ, κατά της αστυνομίας. Υπήρχε μια διακοπή, θα λέγαμε, στην ομιλία του κ. Παπανδρέου για ένα δεκάλεπτο. Ο κ. Παπανδρέου στα ελληνικά τους είπε: θέλουμε να κάνουμε ένα διάλογο. Αν έρθει κάποιος εκπρόσωπος από εσάς να καθίσει εδώ στο πάνελ να μιλήσει. Βέβαια, οι φοιτητές δεν το δεχτήκαν αυτό. Και είπε ότι στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Μακάρι μόνο οι διαμαρτυρίες να έλυναν τα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο. Τι ζητούσαν οι φοιτητές από τον κ. Παπανδρέου Ιορδάνη? Δεν τους ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο. Ήταν συνθήματα κατά του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Κατά, όπως λέγανε, της ληστρικής πολιτικής που ακολουθεί, ότι πεινάει ο κόσμος στην Ελλάδα. Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε έτσι μια ένταση μέσα στην αίθουσα. Μετά ο υπεύθυνος καθηγητής, αφού βγήκαν έξω οι φοιτητές, πήγε σε ένα άλλο χώρο να συνονιθεί και συνεχίζει ο κ. Παπανδρέου τώρα την ομιλία του.